We cannot take the risk of him becoming a patriarch. He consorts with harlots on the streets. I know it is hard for you to believe that he can be a Judas, but it's true, Your Holiness. I'm not even sure about his good heart. You think that you can come here and pretend to be holy? Εγώ δεν είχα ιδέα για τη μοναχική ζωή αρχικά και χάρηκα κάπως που μου δόθηκε η ευκαιρία να μπω μέσα σε αυτήν την διαδικασία και πόσο μάλλον να μελετήσω και έναν άνθρωπο που δεν είχε το φως του. Η μοναχή Ξένια ήταν αυτή που πρότεινε στον Άγιο Νεκτάριο να φτιάξει την Αγία Τηριάδα και αυτό που έκανα εγώ για να προετοιμαστώ, πήγα στο Φάρο Τυφλών λίγο, μπήκα στο YouTube και άρχισα να ψάχνω, να βλέπω βίντεο ανθρώπων που δεν είχαν την όρασή τους. Εγώ είχα μία μικρή ιδέα, γιατί από μικρή με τη μητέρα μου και με τη γιαγιά μου πηγαίναμε έτσι εξοκλήσια και είχα μία εικόνα του πώς είναι οι μοναχές, όχι σε βάθος. Αλλά όταν μου προτάθηκε ο ρόλος, στην αρχή ήμουν πολύ διστακτική, γιατί λέω τώρα έχει πάρα πολύ μεγάλο βάρος αυτό το πράγμα και θέλει πολύ μελέτη σίγουρα. Και ξεκίνησα διαβάζοντας πολλά πράγματα για το βίο του Αγίου Νεκταρίου και έπειτα επισκέφθηκα γυναικεία μοναστήρια. Οπότε μπορώ να πω ότι πέρασα αρκετές ώρες παρατηρώντας την κινησιολογία μοναχών και ανθρώπων πνευματικών και ήταν πολύ ενδιαφέρον να παρατηρήσω και γυναίκες και άνδρες. Γιατί κάπως έχουν ένα κοινό κινησιολογικό κώδικα και νομίζω ότι πήρα πολλά πράγματα από διαφορετικά μοναστήρια. Το δύσκολο βέβαια δεν ήταν μόνο η κινησιολογία, ήταν η άβρα αυτών των ανθρώπων που είναι κάπως έτσι ήρεμοι. Και ενώ κάνουν τόσα πράγματα και φαντάζομαι ότι συμβαίνουν τόσα πράγματα μέσα τους, διατηρούν έτσι μία πραότητα. Πραότητα, οριακά κίνηση, αλλά και όχι. Οπότε διαβάζοντας, παρατηρώντας πάρα πολύ και μιλώντας και κάνοντας πολύ μεγάλες συζητήσεις με τη Γιαλένα για όλη την ιστορία και το πώς εκείνη έβλεπε το σενάριο και το πώς ήθελε να δώσει τέλος πάντων την ιστορία του Αγίου Νεκταρίου, νομίζω ότι ήταν καλά θεμέλια μελέτης για να μπορέσω να ερμηνεύσω όσο πιο σωστά γίνεται έναν τόσο περίπλοκο ρόλο, γιατί δεν είναι απλό να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει απαρνηθεί τα κοσμικά και σίγουρα άνθρωποι νέοι όπως εμείς είμαστε πολύ μακριά από αυτό σε μία εποχή στο 2020 ας πούμε, 2021. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αφιερώσεις πολύ χρόνο για να καταλάβεις. Ναι. Και πάνω σε αυτό που είπε τώρα η Ματθήλια, με βάλε σε ότι εκείνη την εποχή κιόλας, όταν κάποιος ήθελε να ασχοληθεί με την μοναχική ζωή, ήθελε να ασχοληθεί και με τη γνώση. Θέλω να πω, μέσω της Εκκλησίας μπορούσε κάποιος να έρθει σε επαφή με βιβλία, με τον γραπτό λόγο και οι μοναχές είχαν αυτό κιόλας ως βάση, δηλαδή θέλαν να μπουν σε αυτό το δρόμο για να ασχοληθούν και με τη γνώση, δηλαδή να εμπλουτίσουν αυτό τον κόσμο. I understand why the people of Egypt love you. We had you here for a short time and you've performed miracles. You're a holy man, Your Grace. I lost my eyesight due to illness when I was very little. Ένα από τα πιο γοητευτικά πράγματα που βρήκα στο σενάριο, που μπορεί τώρα να είναι λίγο λεπτό το ζήτημα, αλλά θα το πω. Μπορώ να νιώθω ότι ένα από τα στοιχεία που είχε μέσα το σενάριο, που είχε να κάνει με τις μοναχές και τη γνώση, είναι στοιχεία πρώιμου φεμινισμού, θα έλεγε κανείς, γιατί μιλάμε τώρα για μια πατριαρχική κοινωνία. Τα τέλη του 1800, λίγο πριν το 1900, που οι γυναίκες δεν είχαν κάποιο ρόλο στην κοινωνία, που είχαν θέσεις υψηλές, να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο, ας πούμε, να ξέρουν να διαβάζουν, να γράφουν κτλ. Και ξαφνικά βλέπεις μια κοοινωνία γυναικών
να στηρίζεται η μία στην άλλη. Και ήταν μέσα από το θεσμό της Εκκλησίας αυτό. Ακριβώς. Αλλά ότι αυτό λειτουργήσε ως μία γέφυρα για να φύγουν από τον οίκο του σπιτιού και της κουζίνας και όλα αυτά. Ναι. Και να φτιάξουν μια δικιά τους κοινωνία, να πάνε κάπου αλλού. Χτίζαν, θέλω να πω, έραβαν. Μάθαιναν να γράφουν, που τότε δεν ήξεραν οι γυναίκες. Το οποίο είναι φοβερά ελπιδοφόρο όταν το βλέπεις σε μια τόσο σκοτεινή εποχή, γιατί μόλις είχαμε βγει από τουρκοκρατία τότε ως χώρα. Και ήταν, νομίζω, ένα από τα στοιχεία που μου έκαναν κλικ στην ιστορία. Και λέω, ωραία. Νομίζω ότι όποια διεργασία περνάει ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ότι κάνεις και μαθαίνεις παραπάνω, σίγουρα δεν σε αφήνει τον ίδιο άνθρωπο με πριν. Βασικά, μπαίνοντας, μόνο μπαίνοντας στο κλίμα αυτής της εποχής, αυτής της συγκεκριμένης ιστορίας, προσωπικά μπήκα σε σκέψεις. Νομίζω όλοι. Ναι. Στο σετ. Ναι. Και οι ηθοποιοί και το κρου. Όλοι ξεκινήσανε και μπήκαν στα ενδότερα, σκεφτήκανε. Τώρα θα μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου, γιατί δεν μπορώ να μιλάω για τους άλλους προφανέστατα. Αλλά σκέφτηκα πολύ, διάβασα και άλλα πράγματα που δεν πίστευα ποτέ ότι θα ασχοληθώ ή ότι θα διαβάσω. Ένα βιβλίο για το βίο του Αγίου Νεκταρίου μας είχε προτείνει και η Γελένα, που το πήραμε όλες μας. Μετά. Ναι. Όχι, καθόλου. Και πάνω σε αυτό θα πω ότι. Κι εγώ αντίστοιχα μπήκα και βγήκα τελείως όχι τελείως άλλος άνθρωπος, αλλά θέλω να πω, άρχισα να δίνω πολύ βάση στο να ακούω. Επειδή ο ρόλος μου δεν είχε όραση, οπότε στη διαδικασία της προετοιμασίας έδινα πάρα πολύ σημασία στα αυτιά, στους ήχους, κάθε μέρα, όλη την ώρα. Και στην ταινία, όλη την ώρα. Δηλαδή, συγκεντρωνόμουν πάρα πολύ στον ήχο και στα πέλματά μου. Δηλαδή, στο πώς περπατάω και πώς βλέπω από το πώς αισθάνομαι αυτά που πατάω. Νομίζω ότι ακόμα το κουβαλάω αυτό πολλές φορές. Δηλαδή, βρίσκω τον εαυτό μου να δίνω πολύ σημασία στον ήχο. Η Κορίνα το βίωσε έτσι επειδή ήταν η ίδια που είχε την έλλειψη της αίσθησης της όρασης. Εγώ που υπήρξα σε μερικές σκηνές δίπλα της, δεν έχει τύχει να γνωρίσω κάποιον ο οποίος δεν έχει την όρασή του. Και αυτόματα μπήκα στη διαδικασία να προσέχω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δίπλα μου και έχουμε μία σχέση. Πού είναι, τι κάνει, δηλαδή. Ξεκίνησα να άνοιξα ένα κανάλι, πώς να το τοποθετήσω. Ξεκίνησα να έχω μία έξτρα έγνοια με την καλή έννοια για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν δίπλα μου και είχε μία έξτρα ανάγκη, μία έξτρα προστασία που ήθελα και ένιωθα να προσφέρω. Οπότε λειτουργήσε και για μένα αυτό, δηλαδή, ήθελα να σου πω. Και γνωριστήκαμε κάτω από αυτές τις συνθήκες κιόλας, ναι. Οπότε. Ιδιαίτερη γνωριμία και κάπως, ενώ δεν βλεπόμαστε συχνά, νιώθω αρκετά δεμένη μαζί της και εγώ περισσότερο έμαθα για το δικό μου ρόλο ουσιαστικά να προσπαθώ να ισοσταθμώ μια κόντρα γαλήνης και γρήγορσης. Γιατί η ιδιαιτερότητα της μοναχής εφημίας που μου έλεγε και συνέχεια η Ελένα, είσαι μοναχή αλλά είσαι η πιο δραστήρια, γιατί είσαι σε μια περίοδο που διανύει το μοναστήρι που πρέπει να προστατεύσεις τους πάντες, επειδή είσαι πιο νεαρή σε ηλικία. Με το διωγμό του Αγίου, όλες τις κατηγορίες, την αστυνομία που έμπαινε στο μοναστήρι, έπρεπε να είμαι σε μία διαρκή εγρήγορση και να μπαίνω μπροστά στον κίνδυνο. Επομένως, αυτό εγώ βρήκα έναν τρόπο να το παντρέψω με τη γαλήνη μιας μοναχής. Ωραίο project. I would not go to church anymore. Holy man of God, will you please pray for me? The position of power. Το σημείο του δυναμισμού είναι που ήταν το κοινό μου έδαφος με τη μοναχή εφημεία και από εκεί πήρα το προβάδισμα και βρήκα όλο το υπόλοιπο το οποίο υπήρχε μέσα μου. Απλά έπρεπε λίγο να σκάψω, λίγο να ανακαλύψω παραπάνω τον εαυτό μου, να κάτσω σε ήσυχες στιγμές μόνη μου,
να καταλάβω τι σημαίνουν για μένα όλα αυτά, να βρω κάτι εξίσου σημαντικό για εμένα στην πραγματική μου ζωή ως Μαρθήλια και να καταλάβω τη σημαντικότητα των πραγμάτων. Γιατί θα πάλευα τόσο πολύ στη ζωή μου. Και το μετέφερα. Γιατί όλα είναι εμπειρικά. Προσωπικά δουλεύω εμπειρικά. Η ταινία ως έργο, εγώ προσωπικά τη βλέπω ως μία προσπάθεια να αναδείξει την ιστορία ενός ανθρώπου που προσπαθεί να βρει προσφυγιά, έτσι, που προσπαθεί να χτίσει τη ζωή του κάπου και πώς συνεχίζει επειδή έχει αγάπη και αλληλεγγύη για τον συνάνθρωπο. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο στοιχεία είναι κάτι που ειδικά τώρα, αυτή την περίοδο, το αναζητούν πολλοί άνθρωποι. Και νομίζω ότι κάτι λέει κιόλας ότι αδικήθηκε από έναν θεσμό και ότι ξαφνικά βγαίνει αυτή η ταινία και αναδεικνύεται αυτή η αδικία μέσα από τον ίδιο τον θεσμό. Δηλαδή ότι κάπως, σαν κίνηση κιόλας, υπάρχει και το στοιχείο της, της αυτοκριτικής μιας ιστορίας, έτσι. Οπότε έρχεται ξαφνικά κάτι και σου λέει, ξέρεις, αδικήσαμε αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτό, σαν ένα κλείσιμο του ματιού, κάτι λέει, έτσι. Θέλω να πω ότι ίσως όλοι μας πρέπει να περάσουμε από μια αυτοκριτική. Το τοποθέτησε πολύ έξυπνα για Λένα. Δηλαδή, το έκανε πολύ συνειδητά, αυτό που μόλις είπε η Κορίνα, το έκανε πολύ συνειδητά και θεωρώ προς τιμήν αυτού του θεσμού το ότι επέτρεψε να φανεί και να βγει. Και ο κόσμος το έχει καταλάβει. Ναι. Και το συζητάει πάρα πολύ, είτε θετικά είτε αρνητικά, αυτό δεν έχει σημασία. Η σημασία έχει το ότι το αντιλήφθηκε, νομίζω, το μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων που είδαν την ταινία. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το σημαντικό. Προσωπικά ήταν η πρώτη μου εμπειρία σε μεγάλου μήκους ταινίας και πόσο μάλλον μια τόσο μεγάλης και σημαντικής παραγωγής. Οπότε αγάπησα ότι ήταν η πρώτη μου κάπως εμπειρία. Και ότι σαν πρώτη εμπειρία συνάντησα σπουδαίους ανθρώπους. Και πάνω σε αυτό ότι μπόρεσα να συναντήσω και να παίξω απέναντι στον Άρη, το Σερβετάλι, ο οποίος είναι τρομερός ηθοποιός. Για μένα αυτό ήταν μια τεράστια εμπειρία. Και τη γνώρισα και τη Ματήλια, την Τόνια Τυροπούλου. Ότι αυτό, δεν ξέρω, η συνάντηση με τους ανθρώπους γενικά. Και επίσης, συγγνώμη που, ότι η διαφορά του να παίζεις για το φακό, ότι δεν ξέρεις ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Ενώ στο θέατρο, σαν ηθοποιός, έχεις περισσότερο έλεγχο, ενώ ο ηθοποιός στον κινηματογράφο. Power is like a cancer. It eats at you slowly. I wish I would have faith. Αρχικά να πω ότι έμαθα πάρα πολλά πράγματα από τους φοβερούς επαγγελματίες που είχαμε γύρω μας και μπροστά και πίσω τις κάμερες. Δεν ξέρω, μόνο αγάπη έχω να δώσω, γιατί ήταν φοβερά πολύτιμη η συνεργασία αυτή και με τον Αλεξάνδρ Πετρόβ, που ενώ ο άνθρωπος είναι ένα σούπερ στάρ στη Ρωσία ουσιαστικά, είναι τεράστιο όνομα, δεν ένιωσα απόσταση. Όταν βρεθήκαμε στο σετ μαζί και είχαμε μια σκηνή να κάνουμε, ένιωσα κατευθείαν πάρα πολύ άνετα. Μου φέρθηκε ως εισάξια και μπορούσαμε να κάνουμε τη δουλειά μας σε απόλυτη αρμονία. Και αυτό το λατρεύω όταν συμβαίνει. Είτε είσαι πρώτος στη δουλειά, είτε είσαι παλέμαχος. Όταν πρέπει να βγει μια δουλειά, βγαίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όταν υπάρχει μια πάρα πολύ όμορφη αντιμετώπιση και συνεργασία.
Εντάξει, με τον Άρη το Σερβετάλι δεν το συζητώ. Μόνο και μόνο που... Ο Άρης βέβαια δεν ήτανε ο Άρης στο σετ. Ναι. Νομίζω ότι ήτανε ο Άγιος Νεκτάριος. Πέρα από το ραπ που έπρεπε να βγάλει όλα αυτά τα πράγματα που είχε πάνω του για να τον κάνουν να φαίνεται πολύ μεγάλο σε ηλικία, όλο το υπόλοιπο ήταν ο Άγιος Νεκτάριος. Και αυτό νομίζω ότι στις ερμηνείες όλων των ανθρώπων βοήθησε στο σετ, όλων των ηθοποιών. Ναι. Μόνο και μόνο που είχε έναν άνθρωπο δίπλα σου ο οποίος ήταν αερικό, ήταν κάτι άλλο, σε βοηθούσε στη σχέση που έπρεπε να χτίσεις για την κάθε σκηνή, στην ατμόσφαιρα που έπρεπε να προβάλλεις κι εσύ. Πολλά τέτοια πράγματα. Επομένως, θα είμαι για πάντα ευγνώμων σε αυτόν τον άνθρωπο. Όπως και θα είμαι ευγνώμων και στον Μίκη Ρούρκ, ο οποίος ήταν ένας φοβερά ιδιαίτερος άνθρωπος, με εξαιρετική προεργασία, δηλαδή έτυχε να ακούσω και να δω το ζεσταμά του. Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από την τεχνική του και όλες αυτές τις επιλογές που έκανε ως ηθοποιός στη σκηνή. Και από αυτόν έμαθα ότι η συγκέντρωση που πρέπει να κάνει ένας ηθοποιός πριν ξεκινήσει τη σκηνή του είναι το πιο πολύτιμο πράγμα. Γιατί ό,τι και να συμβαίνει, και βόμβες να μπουν, ας πούμε, στο διπλανό δωμάτιο, εσύ είσαι εκεί και θα κάνεις τη δουλειά σου και είσαι συγκεντρωμένος. Και αυτό κλήθηκα να το κάνω. Να δουλέψω και να πρέπει να βγάλω δουλειά υποπίεση. Και πραγματικά, επειδή και εμένα ήταν μεγάλη πρώτη μήκους ταινία που έκανα, νομίζω ότι ξεκίνησε πολύ καλά. Μπήκα κατευθείαν στα βαθιά και τώρα δεν θα πω ότι δεν φοβάμαι τίποτα, γιατί είναι ένας άγριος κόσμος εκεί έξω, αλλά σίγουρα ίσως φοβάμαι λιγότερο. Γιατί κλήθηκα να αντιμετωπίσω έντονες καταστάσεις και ανταπεξήλθα. Και νιώθω περήφανη για τον εαυτό μου, γιατί προσπάθησα πολύ. What are you doing with these women? Why are you doing this? Refrain from coming here! Φοβερή τεχνική. Και ένας πολύ δημιουργικός εγκέφαλος. Γιατί νομίζω ότι ο δημιουργικός εγκέφαλος είναι αυτό που... είναι το κερασάκι στην τούρτα για έναν πάρα πολύ καλό ηθοποιό. Και ο κύριος Ρούρκ έχει φοβερά δημιουργικό εγκέφαλο. Τώρα, άσχετα το ότι υπάρχουν και behind the scenes σκηνές, τι μπήκε στην ταινία, τι δεν μπήκε, αυτό που είδα εγώ στο σετ ήταν φοβερά πολύτιμο. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να πω, ήταν από άλλο πλανήτη. Η πρώτη μου γλώσσα είναι τα αγγλικά, οπότε ένιωσα κιόλας... Τολμώ να πω και λίγο οικεία μαζί της. Και όσον αφορά, ξέρεις, σε μια σκηνή που είχα προς το τέλος της ταινίας, όχι προς το τέλος, λίγο όταν είμαι με τον Άρη στο γραφείο του, τέλος πάντων, και λέει μάζεψε όλα τα ονόματα των παιδιών. Και, μου είπε δύο λόγια, ξέρω εγώ, και... υπήρχε πολύ καλή συνεννόηση από τη μεριά της. Και χωρίς πολλά-πολλά, το οποίο μου άρεσε πολύ. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος που εμπιστεύεται πάρα πολύ τους ηθοποιούς της και δίνει πάρα πολύ χώρο. Και ξέρει να δίνει οδηγίες. Δηλαδή, χωρίς πολλά-πολλά, μπορεί σου λέει δύο πράγματα και βγαίνει ένα αποτέλεσμα. Όχι, αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή. Θα συμφωνήσω με την Κορίνα. Η Γιαλένα ξέρει να δουλεύει με ηθοποιούς και αυτό δεν το έχουν όλοι οι σκηνοθέτες. Και για εμάς τους ηθοποιούς είναι δώρο μεγάλο ο σκηνοθέτης να μας ακούει, να καταλαβαίνει τις ανάγκες μας, να συζητάει πολύ μαζί μας, να προσπαθεί να μας... βάλει στο ίδιο μήκος κύματος με το δικό της, γιατί δουλεύουμε όλοι μαζί για ένα σκοπό ουσιαστικά και να δίνει χώρο, πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο έκανε. Είναι μια φοβερά δυναμική γυναίκα που ξέρει τι θέλει και είναι πολύ άμεση. Και αυτό το χωρίς πολλά-πολλά ίσως έσωσε και πολύ ενέργεια. Δύο λόγια, αυτό χρειάζεται. Ό,τι ερώτηση έχεις σε κάνει να νιώσεις άνετα, η συνεργασία ήταν άψογη. Ναι.
Πράγμα δύσκολο, επειδή δεν ήταν και εύκολες οι συνθήκες. Δηλαδή, καθόλου. Ήμασταν, ξέρετε, σε περίοδο COVID, μετά lockdowns, τα μέτρα, δεν ξέραμε πώς... Θέλω να πω, ήταν ένα χάος, κατά τα άλλα, μην νομίζετε ότι... και παρόλα αυτά, κατάφερε να κρατήσει τα ανία. Φοβερή ψυχραιμία. Ναι, με ψυχραιμία. Και δεν ξέρω, δάμασε πολλές καταστάσεις που θα μπορούσαν να είχαν πάει, να είχαν ξεφύγει. Και παρόλα αυτά, και δεν πέρασε ό,τι πιθανές δυσκολίες μπορεί να είχε να αντιμετωπίσει, δεν το πέρασε στους ηθοποιούς της, που είναι προς τιμή της. Και σίγουρα είναι και αυτό άλλη μία σούπερ δύναμη. Γιατί οι άνθρωποι, ειδικά σε αυτό το χώρο, επειδή υπάρχει πάρα πολύ άγχος και στρες, και σε μία περίοδο, όπως είπες εσύ, με lockdown και COVID και να μην ξέρεις τι γίνεται, είναι σημαντικό το πρόβλημά σου να το κρατάς για τον εαυτό σου, είτε είσαι ηθοποιός, είτε είσαι στο κρου, είτε είσαι σκηνοθέτης, και όλοι να πηγαίνουμε με διάθεση να γίνει κάτι σωστά και όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Και η Γιαλένα το έκανε σε κάθε περίπτωση αυτό. Και αυτό που μας έσωσε, νομίζω, ήταν η ψυχραιμία της. Και η ψυχραιμία όλων. Δεν μπορώ να τους βγάλω και τους άλλους απ' έξω. Γιατί φυσικά ένα τεράστιο κρου με τόσα άτομα. Υπήρχε άψογη συνεργασία από όλους. Αλλά σίγουρα κράτησε τα ενία, ήταν εκεί για όλους μας. Να κουμπίσουμε. Είχαμε ένα φοβερό μονοπλάνο στο μοναστήρι, στην Αγία Τριάδα. Το οποίο είχε επιλέξει ο διευθυντής φωτογραφίας, ο κύριος Βασιλάκης, να το κρατήσει μονοπλάνο, ό,τι και να γίνει. Και ήμασταν στοιχισμένες όλες οι μοναχές. Ήταν τότε που είχε γίνει η επίθεση ουσιαστικά από την αστυνομία για τους πολιτικούς στο μοναστήρι. Ήρθαν να κατηγορήσουν τον Άγιο, να ψάξουν, να δουν αν υπάρχει κάτι παράνομο κτλ. Και ήμασταν κάπως, τώρα προσωπικά εγώ έτσι το βίωσα, ήμασταν κάπως στοιχισμένες όλες και υπήρχε μια πάρα πολύ περίεργη ατμόσφαιρα, γιατί ήταν θλιβερή η σκηνή. Και κάθε φορά που έλεγε «πάμε» ο βοηθός σκηνοθέτη, υπήρχε μια απόλυτη ησυχία και ξεκινούσε να φυσάει ένα αεράκι. Το οποίο, δεν ξέρω, έφτιαχνε την ατμόσφαιρα ακριβώς έτσι όπως θα έπρεπε να είναι στη σκηνή. Και εμένα προσωπικά, και παρατήρησα μετά και στην οθόνη, έδινε τον σωστό συναισθηματισμό σε όλους και ήταν κάτι... το οποίο δεν μπορούσα να εξηγήσω εκείνη τη στιγμή. Ήταν μία... αυτό που λέμε, ζώνη του λυκόφωτος. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, αλλά σίγουρα λειτουργήσε και σίγουρα δεν ήταν κάτι που εξαρτώταν μόνο από εμάς τους ηθοποιούς και το κρου. Ήταν κάτι το οποίο και η φύση συμφώνησε μαζί μας. Ναι, το θυμάμαι το μονοπλάνο. Ήταν ζώρικο μονοπλάνο. Θα πω ότι... δέθηκα με πάρα πολύ μεταξύ μας οι καλόγριες. Ότι υπήρχε έτσι ένα θέσιμο. Γίναμε φίλες. Και δεν ξέρω... ενώ αισθάνθηκα ότι επειδή δημιουργήθηκαν αυτές οι καλές σχέσεις, ότι κάπως θα βγει και αυτό προς τα έξω.